Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το κλειστό της Ριζούπολης, Σφυριά εναντίον Ανώνυμους. Η σειρά βρίσκεται στο 1-0 υπέρ των Σφυριών μετά και την νίκη τους με το 46-41 do or die παιχνίδι για τους Ανώνυμους, οι οποίοι θέλουν να στείλουν τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι. Τα Σφυριά θέλουν να κάνουν το 2-0 και να προχωρήσουν στο πρώτο. Τελικά το παιχνίδι ξεκινάει με το κλέψιμο του Βιδιαδάκη από τον Κωνσταντινόπουλο. Ωραία, απέναντι η Ανώνυμος στην πρώτη της επίθεση με τον Δήμου να περνάει, να σηκώνεται την μπάλα έξω. Αλλά από χέρια Χρυσαΐτη. Βιδιαδάκης έβγαλε για τον Βλάχο. Στάθης ψάχνει, βρίσκει τον Σωτηρίου. Εκείνος θέλει να γυρίσει, κλείνεται καλά από το Σταματίου. Ο Σωτηρίου πάει να σηκωθεί αντικανονικά, κάνοντας βήματα. Και τώρα η μπάλα ξανά σε χέρια Σφυριών, που προχωρούν στην πρώτη τους επίθεση τώρα κανονική στο παιχνίδι, καθώς προηγουμένως δεν προλαβαν να κάνουν κάτι το ουσιαστικό. Τώρα ο Κοτσαμπάς θα πάρει το πρώτο τρίποδο του αγώνα, ένα hit check. Δεν θα μπει, Βιδιαδάκης μαζεύει και πετάει, αλλά λανθασμένα. Ο Κοτσαμπάς παίρνει το αίμα του πίσω κλέβοντας. Και φτάνει τώρα σε απέναντι, χάνει τον Νάση αυτή τη φορά. Λάθη πιλαφών και τώρα ένα φάουλ από τον Χρυσαΐτη. Τώρα η μπάλα για τους Ανώνυμους παραμένει. Επαναφορά την λαγιαγραμμή και τώρα ο Δήμου θέλει να περάσει για να σηκωθεί και να βάλει το καλάθι και το φάουλ. Και με πόσο πάθος το πανηγυρίζουν οι Ανώνυμοι, ξέρουν ότι κάθε καλάθι μετράει διπλά σε τέτοια παιχνίδια. Και η συμπληρωματική βολή τώρα από τον Δήμου θα την βάλει και αυτή για το 3-0 των Ανώνυμων. Με τον Κωνσταντινόπουλο. Ο Τσαμπάς ένα παίξι με πλάτη. Υπάρχει φάουλ από τον Στάθη Βλάχο. Πρώτο φάουλ των Ανώνυμους. Δύο έχουν τα Σφυριά από την άλλη. Τώρα επαναφορά και ο Κωνσταντινόπουλος. Άλλα 10 για την επίθεση. Ψηλά παραμένει, πολύ ανεβασμένη άμυνα του Βιδιαδάκη. Ο Κωνσταντινόπουλος με άλλα 2 πρέπει να πάρει σουτ, το κάνει, δεν θα βρει καθόλου στόχο. Δεν έχουν το δικαίωμα για rebound εκεί τα Σφυριά, καθώς δεν βρήκε στη Στεφάνη μπάλα. Οπότε οι Ανώνυμους θέλουν να πατήσουν πάνω σε αυτό και να αρχίσουν να χτίζουν από νωρίς μια διαφορά ασφαλείας από τα Σφυριά, κρατώντας και το παθητικό τους ακέραιο. Νάσης. Ο Σωτηρίου θα σηκωθεί ο Δήμου, άλλο ένα φάουλ. Ο Δήμου έχει την ευκαιρία να βάλει άλλους 2 πόντους τώρα και να κάνει 5 τους δικούς του και της ομάδας του. Ξεκινούν δυναμικά οι Ανώνυμους, επιδιώκοντας πάρα πολύ την επαφή και ρισκάροντας και στην άμυνα εννοείται την επαφή, αλλά κάτι τέτοια μάτς είναι για τα μεγαλύτερα ρίσκα. Κάνει την πρώτη βολή ο Δήμου. Κάνει και τη δεύτερη, μαζεύει ο Χρυσαΐτης και τώρα τα Σφυριά ξανά με τον Κωνσταντινόπουλο. Λιγότερο από 8 για το πρώτο δεκάλεπτο. 3 φάουλ τα Σφυριά, 1 οι Ανώνυμους που προηγούνται με το 3-0. Ο Κωνσταντινόπουλος βρήκε τον Σταματίου. Ο Κωνσταντινόπουλος, υπάρχει ένα ρήγμα εκεί στην άμυνα, αλλά σπέβουν να το καλύψουν γρήγορα οι Ανώνυμους τώρα με φάουλ από τον Δήμου. Ένα μάτς το οποίο θα δούμε αρκετά φάουλ σήμερα. Όπως ήδη έχουμε δει. Ψηλά τώρα ο Κοτσαμπάς. Θέλει να περάσει. Φλόουτερ, ωραίο καλάθι από τον Βαγγέλη. Μειώνει στο 3-2 για τα Σφυριά και τώρα οι Ανώνυμοι σου ψάχνουν μια απάντηση. Νάσης. Ο Βλάχος προσποιήθηκε, έβγαλε ψηλά στο Σωτηρίου.
Παπαδημητρίου μέσα για τον Δήμου, θα σηκωθεί η τάπα από τον Κοτραμπά. Φοβερή τάπα. Βγήκε η άμυνα εκεί για τα σφυριά, αλλά δεν έχει τελειώσει η φάση. Αλλά 10 δεύτερα έχουν οι ανώνυμους. Ο Σωτηρίου, λάθος πάσα, κλέβει ο Κωνσταντινόπουλος. Πιέζεται μέσα το Δήμου, καταφέρνει να ξεφύγει. Καταδιώκει ο Σωτηρίου, ο Κωνσταντινόπουλος κρατά. Αλλά 14 για την επίθεση, ο Τσίτος για τον, για τον Κωνσταντινόπουλο. Σταματίου το hand off με τον Κωνσταντινόπουλο, το τρίποντο δεν βρίσκει στόχο. Σωτηρίου και Νάσης καθαρίζουν τη φάση εκεί για τους ανώνυμους. Πάρα πολύ πάθος στο παιχνίδι. Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο. Βουγιαδάκης. Σωτηρίου περιμένει ένα χαντόφο. Ο Βλάχος αμέσως πυροβολάει. Δεν θα υποφεληθεί από αυτό. Μαζεύει ο Κωνσταντινόπουλος ξανά. Θέλει να φύγει απέναντι. Είδε το Σταματίου. Έκλειψε όμως ο Δήμου. Την πάσα, την κρυψοκίνδυνη πάσα του Κωνσταντινόπουλου. Είχε πολύ ρίσκο. Και πράγματι φάνηκε εκ του αποτελέσματος. Ο Σακελαρόπουλος βλέπω είναι έτοιμος να περάσει μέσα για τους ανώνυμους. Ο Σωτήρης Πέτροβας για τα σφυριά. Αλλά 8 δεύτερα. Ο Βλάχος με το τρίποντο. Θα το βάλει τώρα ο Στάθης. Προηγουμένως το έχασε. Τώρα το βάζει για το 6-2 των ανώνυμων. 5-53. Ο Τσαμπάς. Εβαίνει, φτιάχνει τη γωνία του. Έβγαλε έξω στο Χρυσαΐτη, για τρεις αμαρκάριστος, μαζεύει ο Νάσης στην αστοχία του και θέλει τώρα να φύγει, είναι μόνος του όμως μέχρι την άλλη άκρη. Θα περιμένει και τους συμπαίχτες του. Και ο Σωτηρόπουλος έτοιμος να μπει για τους ανώνυμους. Νάσης αλλάζει κατεύθυνση, ανεβαίνει ο Βαγγέλης Νάσης, είναι άστοχος. Η μπάλα σώζεται από τον Τσίτο αλλά στα χέρια του Βιδιαδάκη φτάνει. Νάσης ξανά με άλλα 9. Περάσει, υπάρχει φάουλ από τον Τσίτο. Είναι για δύο βολές το φάουλ και έχουμε το πρώτο time out στην αναμέτρηση. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Στο 2-6 οι ανώνυμους έχουν τώρα και δύο βολές με τον Νάση. 5-16 για το πρώτο δεκάλεπτο. Αγγελής Νάσης θα βάλει την πρώτη βολή. Τα δύο. Η δεύτερη βολή χάνεται. Το μπάουν που μαζεύει ο Φουντάς. Παίρνει για πρώτη φορά απόψε μέσα για τα σφυριά. Έχει περάσει και ο Νταλάκας με τον Πέτροβα για την Κίνα. Απαράδεκτη πέραν του Σωτηρόπουλου η ομάδα των ανώνυμους. Ανάστο το σούτ και το φάουλ από τον Πέτροβα. Λες. Ναι. Τους έχουν συμπληρώσει τα σφυριά. Χάνεται η πρώτη του Δήμου. Παραμένει το 7-2. Θα βάλει τη δεύτερη για το 8-2. Νταλάκας. Κωνσταντινόπουλος. Ψηλά είναι ο Κοτσαμπάς. Φουντάς με πλάτη. Υπάρχουν τα βήματα από τον Φουντά. Φάουλ είναι, όχι. Διαντιλαμβάνομαι. Σούταρει βολές εν τέλει ο Φουντάς. Χαμηλά είναι το φάουλ, δεν θα σου τα ριβολές, αλλά είναι φάουλ
του Βλάχου. Τώρα η επαναφορά και ο Κωνσταντινόπουλος κλείνεται. Πέτροβας ένα φουστάρι, κάνει ο Πέτροβας, ο Βιδιαδάκης μπαίνει στη φάση, μπάλα έξω, βγαίνει από τον Βιδιαδάκη, άλλα δύο δεύτερα για τα σφυριά. Τρίποντο, άστοχο, rebound του Κωνσταντινίδη, σώζει την μπάλα. Ο Άκης, 2-8. Λάθος η πάσα του Βιδιαδάκη, κλέβει εντυπωσιακά και ο Φουντάς, αθλητικά. Και τώρα απέναντι ο ίδιος, παίρνει τον drive ο Φουντάς, σηκώνεται η τάπα του Κωνσταντινίδη, είναι καθαρή και μαζεύει ο Κελαρόπουλος. Ήταν απέναντι. Σωτηρόπουλος. Ψηλά είναι ο Βιδιαδάκης, περνάει. Έξω η μπάλα στο Σωτηρόπουλο. Ο Κωνσταντινίδης για τρεις είναι άστοχο το σουτ. Η μπάλα του μαζεύει ο Κωνσταντινόπουλος. Πέτροβας για δύο. Το αριστερό του δεν είναι καλό. Μαζεύει ο Κωνσταντινίδης. Θέλει να ελέγξουν τώρα λίγο το αριθμό τα... Οι ανώνυμους. Άσπρο Δήμου για να συγκεκριθεί και να το βάλει κι αυτό. Διαδάκι στο 2-10, η ψυχομένη ανώνυμος. Έχουν μπει πολύ ζεστά. Δεχθεί μόλις ένα καλάθι και το Κοτσαμπά που έχει τώρα την μπάλα. Υπάρχει φάουλ πρώτερα. Είναι για βολές. Παπαδί μας και Σταματίου θα περάσουν μέσα. Για ανώνυμος και Στυριά αντίστοιχα. Φορά για τα Στυριά, το τρίποδο του Κοτσαμπά, ούτε αυτό θα πέσει στο διχτάκι. Μαζεύει ο Παπαδήμας αρκετά στο κατά Στυριά με 0 στα 5 τρίποντα, 1 στα 3 δίποντα. Ο Σταντινίδης, έξω και ο Σωτηρόπουλος. Τώρα ο Δήμου θέλει να περάσει, βλέπει την μπάλα ο Φουντάς. Πέφτουν φορνιά, πραγματικά στηρίζουν πολύ. Ο Παπαδήμας θα κλέψει την μπάσα. Πέναντι ξανά η ανώνυμος με τον Σακελαρόπουλο. Συλλάει ο Παπαδήμας. Αλλά 8 από τον Παπαδήμας. Από τη γωνία το σουτ για 2 του Σακελαρόπουλου. Μαζεύει ο Σταματίου το rebound. Τελευταία 2 στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Κοτσαμπάς περνάει, σηκώνεται. Αστοχή, ο Σακελαρόπουλος έβγαλε την μπάλα στα χέρια του Φουντά. Δεν το εκμεταλλεύτηκε ο Χάρης. Το 2-10 παραμένει. Η ανώνυμος με τον πρώτο λόγο. Δήμου. Να περάσει το κέντρο, κλείνεται. Σακελαρόπουλος θα πάρει το τρίποντο. Καλά πάει, δεν θα δει. Είναι ο Κωνσταντινίδης που μαζεύει. Άλλο ένα rebound. Και άλλη μια δεύτερη ευκαιρία τώρα για τους ανώνυμους. Ο Σελαρόπουλος κλείνεται. Ένα πολύ δύσκολο σουτ. Είναι για πάσα, έπειτα σούταρε. Δεν είχε κάποια τύχη. Ο Κωνσταντινόπουλος κρατάει την μπάλα με υψηλή τεχνική κατάρτιση. Το σουτ μέσα απόσταση δεν είναι καλό. Την μπάλα έξω. Ξανά για τους ανώνυμους. Για τους οποίους πετάει τώρα μέσα ο Σωτηρίου. Στη θέση του Δήμου. Τελευταίο λεπτό τώρα από το αυτό. Έχει χώρο και ο Σακελαρόπουλος. Παίρνει το drive. Δεν τιμωρεί την άμυνα. Φουντάς μαζεύει. Τελευταία 50 δεύτερα. Μόλις ένα καλάθι έχουν βάλει τα σπιτιά. Ψάχνουμε εδώ τώρα το ξεμούδιασμα. Θα τους το δώσει ο Κοτσαμπάς. Όχι. Αλλά εκείνο Φουντάς που μαζεύει. Αυτός θα δώσει το ξεμούδιασμα. 14. Τώρα η ανώ...
Ανώνυμος, το τρίποδο του Παπαδήμα δεν είναι καλό. Βγάζουμε άλλο ένα rebound. Τελευταία 18 δεύτερα. Σουδιά με τον Πέτροβα. Παίρνει σουτ με ταμπλό. Δεν είναι καλύτερο. Γιατί δύο τώρα και 10 δεύτερα στους Ανώνυμους. Πάμε με τον Παπαδήμα. Άλλα 5, άλλα 4. Ο Κωνσταντινίδης σηκώνεται και κερδίζει έξυπνα ένα φάουλ. Χαμηλά όμως. Αλλά είναι συμπληρωμένα τα φάουλ, ναι, οπότε όπως και να έχει θα πάει στη γραμμή των βολών. Μπαίνει η πρώτη. 4-11. Άλλη δεύτερη. Ο Πέτροβας πετάει την μπάλα. Δεν γίνεται κάτι άλλο στο πρώτο δεκάλεπτο. 11-4 μπροστά οι Ανώνυμος, επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Δεύτερο δεκάλεπτο. 4-11 το σκορ υπέρ των Ανώνυμους. Δέχτηκαν μόλις δύο φορές καλάθι στο πρώτο δεκάλεπτο. Κατάφεραν να είναι πιο ουσιαστική από τα Σφυριά. Βρίσκονται μπροστά με 7. Ο Παπαδήμας που φοράει και το 7 αστοχή. Εδώ βασιλότερο από όλου μαζεύει ο Κωνσταντινόπουλος. Κόψιμο. Πετάει την μπάλα ο Φουντάς. Τώρα σταματίου για τον Κοτσαμπά. Λύνεται. Όξι μπάλα του Σωτηρόπουλο. Από πάρα πολύ μακριά ο Κωνσταντινόπουλος πήγε να βάλει ένα απίθανο τρίποντο. Μαζεύοντας ο Σωτηρίου. Τώρα το φάουλ του Φουντά. Ίσως ένα χρειαστό φάουλ εκεί για τα Σφυριά. Καθώς δεν τους παίρνει να συμπληρώνουν και από νωρίς τα φάουλ τους. Το παιχνίδι να βρίσκεται σε αυτή τη ρότα τουλάχιστον. Λαρόπουλος θα σηκωθεί για δύο. Δεν είναι καλή επίθεση. Μαζί ο Κωνσταντινόπουλος και απέναντι βρίσκει τον Πέτροβα που σηκώνεται. Υπάρχει φάουλ από τον Σωτηρίου. Πρώτη βολή χάνεται από τον Πέτροβα. Παραμένει στο 4-11 το παιχνίδι, ένα φαουλ για κάθε ομάδα τώρα. Δεύτερη του Πέτροβα, αυτή θα μπει. Ελαρόπουλος, Σωτηρίου, ο Δρόσος, ο Ροκοβαδίμας. Τρεις, αλλά έχει γίνει το τελικό φάουλ από τον Σωτηρίου. 8,5 ακόμη για το ημίχρονο. Κωνσταντινόπουλος για τον Σταματίου. Πολύ ωραία, είδε μέσα το Πέτροβα. Πάρε βάλε. Και σπεσμένα το time out. Επιστρέψαμε. Τα Σφυριά κυνηγούν τώρα να ρεφάρουν το κακό πρώτο δεκάλεπτο και ήδη έχουν μειώσει με 3 πόντους του Σωτήρη Πέτροβα στο 7-11. Δεν έχουν βρει ακόμη πόντους εδώ και 2 λεπτά σχεδόν οι Ανώνυμους. Θα βρουν τώρα με τον Σωτηρίου. Μπορούν να βρουν από τη γραμμή των βολών. Φάουλ από τα Σφυριά. Σωτηρίου. Κάνετε. Δεύτερη θα μπει. Μετράει. Πολύ. Βάλα
πράγματα για τα σφυριά. Ο Τσαμπάς. Ωραία φάση. Μειώνει στο 9-12. Ενώ περνάμε στο Σωτηρόπουλος για τους ανώνυμους στη θέση του Σωτηρίου. Πάνω ο Ψών. Πήγε να μαζέψει ο Δήμο, αλλά έβγαλε την νίκη. Ωραία, ο Τσίπρος και δικαιώθηκε εκεί. Είναι στο στοιχείο του το επιθετικό rebound. Κωνσταντινόπουλος. Να έβαλε στον Κοτσαμπά. Βγάζει στον Χρυσαΐτη, άλλα δύο. Πρέπει να σηκωθεί ο Τσίπρος, το κάνει. Λίγο τον μπάζερ. Δίνει μαζεύει τώρα απέναντι ο Νάσης, κρατάει την μπάλα. 7 και 20 για το ημίχρονο. Νάσης δρόσο ψηλά. Σωτηρόπουλος, το τρίποντο είναι μέσα. Άμεση απάντηση από τους ανώνυμους που στέλνουν ξανά το παιχνίδι σε μια διαφορά των 6. Κωνσταντινόπουλος τώρα. Ο Τσαμπάς είναι άστοχος. Ο Κουλόπουλος μαζεύει. Τώρα ο Δρόσος. Νάσης. Νάση εκεί βρίσκει χώρο, αλλά μόνο στο τελείωμα το χαλάει. Μια κακή αστοχή εδώ για τους ανώνυμους, γιατί απέναντι τα σφυριά μπορούν να μειώσουν. Ο Κωνσταντινόπουλος αστοχή, ο Τσίτος επίσης. Μπάλα στα χέρια του Κοτσαμπά. Έχασαν δύο φορές εδώ το αμυντικό rebound οι ανώνυμους. Και εδώ κυριεύουμε ένα φάουλ για Δρόσο και Τσίτο. Αντίστοιχα, τζάμπολ είναι. Το βέλος δείχνει σφυριά. Μάλιστα. Να και μια φάση που δεν βλέπουμε καθημερινά. Όχι ότι δεν το ξέραμε ότι υπήρχε έτσι, αλλά τέτοιες διεκδικήσεις συνήθως βγαίνει κάποιος κερδισμένος. Εδώ τώρα το φάουλ, το επιθετικό φάουλ του Σταματίου στο screen και το time out. Επιστρέφουμε για τα τελευταία 6 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου. Επιστρέψαμε το time. 4 φάουλ για κάθε ομάδα και απομένουν 6 λεπτά ακόμη. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει από φάουλ και πολλές. Δρόσος. Ρίσιο Δήμου, η τάπα στα ίσα από τον Κοτσαμπά. Αλλά το rebound από τους ανώνυμους, κρατούν την μπάλα ζωντανή. Νάσης δεν σηκώνεται καλά. Ο Τσαμπάς μαζεύει και ελέγχει τώρα. Φάουλ από τον Νάση. Και τεχνική ποινή στον Νάση, μαζεύει δύο φάουλ τώρα. Σε μία φάση. Μια κακή εξέλιξη σίγουρα για τους ανώνυμους. Χάνει την πρώτη Κωνσταντινόπουλος. Βολή της τεχνικής. Τσαμπά, άστοχη, παραμένει το 9-15. Δεύτερη θα μπει για το 10-15. Η ανώνυμη με τον Βλάχο.
κοιτάει κάπως την μπάλα, σηκώνεται, δεν είναι καλό το σήκωμά του. Μαζεύει ο Κωνσταντινόπουλος και απέναντι ο Κουτσαμπάς. Πάρει τον drive, θα σηκωθεί, ωραία πάση. Μειώνει στο τρίποντο ο Βαγγέλης Κουτσαμπάς. Βλάχος. Ο Δρόσος αμέσως για τρεις. Δεν είναι καλό. Ο Κωνσταντινόπουλος μαζεύει. Λιγότερο από 5 για το ημίχρονο. Κωνσταντινόπουλος. Ψηλά είναι ο Κωτσαμπάς. Σουκάρει ανάμεσα σε δύο και κάνει τα βήματα ο Κωτσαμπάς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στη φάση. Πέντε-δώδεκα και τώρα Σωτηρόπουλος για τον Βλάχο που κλέβει από εκείνον ο Κωνσταντινόπουλος. Απέναντι ο Κωτσαμπάς, θα σηκωθεί, δεν θα το βάλει. Ο Δρόσος δεν πιάνει την μπάλα, οπότε εκείνη παραμένει στα σφυριά, για τα οποία τώρα περνά μέσα ο Σαμέρας και ο Πέτροβας. Πέτροβας, Κωνσταντινόπουλος για δύο το βάζει. Μειώνουν στον πόντο τα σφυριά. Και από τότε που είπα ότι θα γίνει της κακομήρας από φάουλ, εδώ για δύο λεπτά έχει συμβεί μόνο ένα. Τώρα θα γίνει άλλο ένα από τον Σαμέρα πάνω στο Σωτηρόπουλο. Ο οποίος θα πάει στη γραμμή φυσικά και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρωμένα 5 φάουλ. Μπαίνει η πρώτη. Κάνε τη δεύτερη, ο Φουντάς μαζεύει. 6-14 3 και 43 απομένουν. Κωνσταντινόπουλος, Σαμέρας για 3. Δεν το βάζει. Rebound του Βλάχου. Κυριαδάκης, ο Βλάχος. Πολύ ωραία στο κόσμο του Δρόσου. Κατά το καλάθι εκείνος μαρκάρεται από τον Ταλάκα. Είναι άστοχος. Μαζεύει ο Κωνσταντινόπουλος. Υπήρξε και αλλίωση για τον Ταλάκα. Πέτροβας θέλει να αποστάρει το Δήμο. Σκυπάσα για τον Σαμέρα. Ο Κλεάνης με μια τρίπλα. Για να περάσουν μπροστά τα σφυριά με το 17-16. Λιγότερο από 3 για το ημίχρονο. Τα σφυριά μπροστά. Για πρώτη φορά απόψε. Διαδάκης για τον Δήμο μέσα, θα σηκωθεί ο Δήμο. Κωνσταντινόπουλος βρήκε τον Πέτροβα. Κωνσταντινόπουλος ξανά ψηλά. Ενώ τρίποντο δεν θα το βάλει. Φαντάζει δεν καταφέρει να μαζί. Αλλά ο Ταλάκα βλέπει τον Βλάχο. Κωνσταντινόπουλο στη γωνία του Ταλάκα που περνάει. Σηκώνεται και κερδίζει το φάουλ από τον Δρόσο. Πρώτη.
δεύτερη δεν μετρά. Πάμε μέσα. Οπότε το 17-16 παραμένει. Τελευταία 2 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Λαρόπουλος σε αεροδρόμιο μπροστά του. Ο Σωτηρόπουλος θα το εκμεταλλευτεί. 17-18 ξανά μπροστά η ανώτιμη. Βρήκε τον Δήμο για τον Σεκελαρόπουλο. Πολύ ωραία στο κόσμο του Κωνσταντινίδη που αστοχεί. Εξεπαθεί στο lay-up. Μια κακή χαμένη φάση εδώ για τους ανώνυμους. Να περάσουν μπροστά και με διαφορά μεγαλύτερη του Καλαθιού. Κωνσταντινόπουλος το τρίποντο. Ταμπλό δεν θα μπει. Θα του Σωτηρόπουλου. Διαδάκης Σεκελαρόπουλος για δύο αστοχή. Πάω του Τσίπου. Τελευταίο μισό λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Κωνσταντινόπουλος για τον Πέτροβα, είναι στον Τσίτο, για δύο Τσίτος, μια άστοχος. Τελευταία επίθεση, μάλλον, στο πρώτο ημίχρονο, αλλά 11 για τους ανώνυμους. Βιδιαδάκης, κοιτάει τον χρόνο, ενημερώνει τους συνέχτες του, πάντα ο Βιδιαδάκης, για τρεις ο Σωτηρόπουλος, είναι άστοχος, ο Σωτηρόπουλος μαζεύει, δεν θα γίνει κάτι άλλο στο πρώτο ημίχρονο. Το 17-18 θα είναι και το σκορ για τους ανώνυμους. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος. Δεύτερο ημίχρονο. Αναμέτρηση, αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ καλά για τους ανώνυμους, τα σφυριά έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο δεκάλεπτο και κατάφεραν ακόμη να περάσουν και μπροστά. Ωστόσο, τώρα οι ανώνυμοι βρίσκονται ξανά στο τιμόνι. Όχι πολύ, με ένα πόντο μόλις, αλλά έχουν και την κατοχή τώρα. Δήμου Νάσης περνάει από κάτω, ωραία κίνηση, απίθανο καλάθι από τον Νάση. 17-20. Φοβερό καλάθι από τον Μαγγέλη για να βάλει μπροστά την ομάδα του με 3. Και απέναντι τώρα ψάχνουμε άμεση αντίδραση, άμεση απάντηση. Τα σφυριά. Το τρίποδο του Κοτσαμπά δεν έρχεται για να εφαρίσει. Πάνω του Σωτηρόπουλου να κερδίζει και φάουλ. Ναι, από τον Τσίτο. Τρίτο του φάουλ. Ο Τσαμπάς για τον Πέτροβα. Ωραίο σούτ από το Σταματίου, δεν θα βρει στόχο. Η μπάλα στον Πέτροβα όμως καταλήγει ξανά. Κωνσταντινόπουλος βρίσκει τον Πέτροβα, εκείνος ο Σταματίου. Ωραία δίπλα του για τον Τσίτο, για δύο Σπύρος είναι άστοχος. Η μπάλα όμως ξανά σε χέρια Σπυριών. Είχε λήξει ο χρόνος. Τι έχει δοθεί εδώ. Όχι. Η μπάλα είναι για τα σφυριά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Παίρνει το τρίποντο
δεν μπαίνει. Ριμπάουντ του Σωτηρόπουλου. Τώρα ο Δήμου. Μέσα για τον Σακελαρόπουλο. Έχει κλειστεί. Ξανά έξω ο Δήμου. Νάσης προσποιείται και στη γωνία ο Σακελαρόπουλος. Έχει σουτ. Δεν θα το βάλει. Βιδιαδάκης πανύψηλα βιδά. Και μαζεύει για να βγάλει έξω στο Δήμου. Δίπλα του ανταλλάσσει την μπάλα με τον Σωτηρόπουλο. Τη γωνία ο Σακελαρόπουλος με πλάτη θέλει να παίξει. Παίρνει και το βηματισμό, σηκώνεται. Δεν υπάρχει κάτι. Μαζεύει ο Τσίτος. Και τώρα τα σφυριά απέναντι. Ο Σαμπάς. Για δύο το σουτ δεν είναι καλό. Rebound του Νάση. Τώρα θέλει να φύγει γρήγορα απέναντι. Φάουλ από τον Κωνσταντινόπουλο. Φτάμψε ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. Μόλις δύο φάουλ αυτά από τα 2,5 λεπτά παιχνίδια στην τρίτη περίοδο. Μπάλα έξω βγαίνει. Την κακή πάση του Διαδάκη. Βρήκε και στα χέρια του Σακελαρόπουλου. Αλλά το λάθος ήταν του Διαδάκη. Πέτροβας να έκανα το καλάθι. Κάπα και το ριμπάνο τον Σωτηρόπουλο. Απέναντι ο Νάσης. Και τώρα ο Βιδιαδάκης. Να βγάλει στον Νάση δίπλα του. Παρτιφάουλο τον Κωνσταντινόπουλο. Τρίτο του. Από τον Νάση. Τέταρτο φάουλ του Νάση, αν άκουσα καλά. Βλέπουμε τώρα και απέναντι θα σηκωθεί ο Δήμου για να στοχίσει, αλλά να έρθει ο Σακελαρόπουλος και να αναπληρώσει τους δύο χαμένους πόντους του συμπαίκτη του. Time out. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Ένα 4-0 έχουμε μπει. Οι ανώνυμους αυτό το δεκάλεπτο, αυτό το τρίτο δεκάλεπτο για να βρεθούν μπροστά με το 22-17. Ο Τσαμπάς. Για τα σφυριά που ψάχνουν να μειώσουν. Κωνσταντινόπουλος από πολύ μακριά το τρίποντο. Δεν έχει κάποια τύχη. Ο Ρόπουλος μαζεύει. Να περάσουν κι άλλο μπροστά τώρα οι ανώνυμους εδώ. Βιδιαδάκης για τον Σωτηρόπουλο. Σακελαρόπουλος θα περάσει, θα σηκωθεί. Καλό, καλή προσπάθεια, μαζί του ο Τσαμπάς. Λύνεται. Τρίποδο του Σταματίου. Θα πει σε κολλά τα σπουδιά και μειώνει στο καλάθι. Αλλά 5,5 ακριβώς για το τρίτο δεκάλεπτο. Ανώνυμος με τον Σακελαρόπουλο. Κλέβει ο Σταματινόπουλος. Πάντα γρήγορα χέρια. Φτάνει και απέναντι. Σαμπάς. Το τρίποντο με ταμπλό δεν μπαίνει. Σακελαρόπουλος μαζεύει. Μπάλα βρίσκει στα πόδια του Σαμπά. Ο Σαμέρας μέσα στη θέση του. Εδώ για τους ανώνυμους περνούν μέσα οι παπαδοί μας Σωτηρίου και Βλάχος στις θέσεις των Σωτηρόπουλου, Σακελαρόπουλου και Βιδιαδάκη. Βλάχος τώρα για τον Νάση. Yeah.
Κωνσταντινόπουλος ξανά. Σκρίν ο Τσίτος. Έχει κάνει τα βήματα. Έχει βάλει ήδη δύο τρίποντα σε μια φάση που το χρειαζόταν πάρα πολύ η ομάδα του.
25-22 και απέναντι το φάουλ πάνω στον Βλάχο. Δύο βολές. Στα χέρια των ανώνυμων, αφού μπήκε νωρίτερα ο Φιντάς μέσα. 25,8 δεύτερα, όλα στη διάθεση ουσιαστικά. Ανώνυμος, ένα δευτερόλεπτο και 8 δέκατα απομένουν για τα σφυριά, αλλά όχι, θα κερδίσει το φαουλ τουλάχιστον εδώ ο Δήμο. Σόπαλα με τους ανώνυμους, το 26 όλα. Πέτροβας θα γυρίσει, έχει κάνει βήματα. Ο
της επίθεσης στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δρόσος, Σωτηρόπουλος, έβγαλε για τον Δήμο που αστοχεί. Κωνσταντινόπουλος, Σταματίου, βρίσκεται ψηλά, έχει βάλει δύο πολύ σημαντικά τρίποντα για να κρατήσει την ομάδα του σε αυτό το επίπεδο τώρα. Κωνσταντινόπουλος για τον Πέτροβα που σηκώνεται, ψύχρεμα, θα βάλει αυτό το ωραίο καλάθι. ...28-26 λοιπόν με το καλάθι του Σωτήρη Πέτροβα. Δήμου, αρχιγωνία, τώρα θέλει να αποστάρει το Κοτσαμπά, έχει κλείσει και ο Σταματίου. Πάντα κάνει ένα τουρ και κάνει τα βήματα ο Δρόσος. Ευκαιρία για τα σπουδιά να ξεφύγουν άλλο λίγο και να βρεθούν ακόμη πιο κοντά στην μεγάλη έκπληξη, δεδομένου ότι άμα αποκλείσουν τους ανώνυμους θα αποκλείσουν τους πρώτους από τον άλλον όμιλο, ενώ τα σφυριά κυριολεκτικά στα τελευταία δεύτερα του τελευταίου τους μάτς regular season πέρασαν στην οκτάδα, κλείσαν τη θέση στην οκτάδα. Εδώ είμαστε και το βλέπαμε σε αρπαστικό για αυτό το μάτς, τον πήρε αν το καλά. Σταματήρω αυτή τη φορά δεν θα βάλει το σούτο, φουντάς αστοχή επίσης, ο Σωτηρόπουλος μαζεύει. Σωτηρόπουλος, καλή άμυνα του Πέτροβα, το τρίποδο του Δρόσου δεν βρίσκει στόχο, ριμπάνω το Πέτροβα και το φάουλ. Τα πράγματα πηγαίνουν καλά για τα σφυριά. Απόσταση αναπνοής και οι δύο ομάδες. Βιλιαδάκης περνάει από κάτω, φάουλ Σταματίου. Μια επαναφορά και ο Σωτηρόπουλος μέσα για τον Δήμου, θα γυρίσει ο Δήμου, φάουλ από τον Σταματίου υπάρχει. Ο Δήμου θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Το φάουλ του Σταματίου. Πρώτη βολή φαίνεται παρόλα αυτά τον Τίμο. Και η δεύτερη και μαζεύει ο Φουντάς. 28-26, λιγότερο από 7,5 για τη λήξη σε ένα μάτς που μπορεί να καθορίσει τη σειρά. Πέτροβας θέλει να παίξει με πλάτη ξανά, γυρνάει στο αριστερό του, τώρα δεν θα το βάλει. Όσο μαζεύει, θα φύγει απέναντι ο Βιδιαδάκης. Σακελαρόπουλος για 3, είναι άστοχο και μαζεύει ο Κωνσταντινόπουλος. Κωνσταντινόπουλος, ψηλά είναι ο Κοτσαμπάς, πάει να περάσει και να χάσει αλλά κρατάει, ο Κοτσαμπάς κάνει όμως την διπλή τρίπλα και το time out. Επιστρέψαμε μπροστά με δύο τα σφυριά, φάουλ από τον Κωνσταντινόπουλο, είναι το πέμπτο του φάουλ και θα σταθεί εκτός συνέχειας για τα τελευταία 6.37. Στη θέση του θα περάσει ποιος? Ο Τσίτος. Τώρα ο Σακελαρόπουλος θα περάσει η τάπα από τον Κοτσαμπά, επιβλητική, και το rebound του Πέτροβα. Στο 0 το παθητικό της ομάδας σε αυτή την περίοδο Κοτσαμπάς, εδώ και σχεδόν 4 λεπτά μόνο ένα καλάθι έχει μπει στο 4ο δεκάλεπτο. Κοτσαμπάς τώρα θα σηκωθεί, έχει κερδίσει το φάουλ.
Τσαμπάς χάνε την πρώτη. Και τη δεύτερη. Παραμένει το σέφι το σκορ 28-26. 6 λεπτά ακριβώς τώρα για τη λήξη του παιχνιδιού. Μεγάλο τρίποντο το Βρόσο. Δεν μπαίνει. Βιδιαδάκη σηκώνεται, τον βάζει. Άνοιξε μούδιασμα εδώ τώρα για τους ανώνυμους, το χρειάζονταν αυτό. 5 και 16 για τη λήξη, το παιχνίδι στο 28 όλα και έχουμε το time out από τον Κλειάνθη Σαμέρα και τα Σφυριά. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 5 λεπτά του contest. Φοβερό παιχνίδι στη Ριζούπολη, αν και το σκορ είναι πάρα πολύ χαμηλό και το match πολύ φτωχό παραγωγικά. Υπάρχει άλλο κίνητρο για τις δύο ομάδες που αυτή τη στιγμή δεν είναι το σκοράρισμα, αλλά η πρόκριση στην επόμενη φάση. Κοτσαμπάς αστοχή, rebound από τον Σωτηρόπουλο. Και τα και οι ανώνυμοι μπορούν να περάσουν μπροστά. Δεν θα το κάνουν με το Βιδιαδάκη να αστοχή. Rebound του Πέτροβα. Σταματίου. Κοτσαμπάς. Πάση είναι λαθασμένη για τον Πέτροβα. 4-16 στο 28, αλλά το παιχνίδι εννοείται ανοιχτό και το ενδεχόμενο της παράτασης. Διαδάκης. Σακελαρόπουλος. Ανεβαίνει για τον Σπύρο Σωτηρίου. Σακελαρόπουλος για το Βιδιαδάκη, δεν θα το βάλει, αλλά το ριμπάνο ο Χιώνα, το Σωτηρόπουλο θα σηκωθεί με φάουλ, καλάθι και φάουλ συγκεκριμένα σε ένα κομβικότατο σημείο στο μάτς. Ο Σωτηρόπουλος μαζεύει την μπάλα έπειτα από το άστοχο σου του, μέχρι του σηκώνεται και δίνεται φάουλ από τον Κοτσαμπά. Και θα πάει στη γραμμή για τη συμπληρωματική του βολή, οι ανώνυμους επιστρέφουν με το προβάδισμα. Αυτή τη στιγμή είναι στους δύο, θέλει να το πάει στο τρίποντο. Αυτό το έμεσο τρίποντο ο Σωτηρόπουλος, και πράγματι αυτό θα κάνει. Ένας από τους καλύτερους παίκτες απόψε στο παρκέ με το νούμερο 9. Έχει 9 πόντους και 9 rebound. 9 και 9, 18. Όσο όλος στοιχείος είναι και το efficiency του, που δεν προκύπτει από αυτό βεβαίως. Είναι μια μίξη πολλών πραγμάτων. Απλά είναι ωραία σύνδεση για εμάς τους χαναγκαστικούς. Εδώ ένα φάουλ τώρα του Σακελαρόπουλου πάνω στο Κοτσαμπά. Τρίτο από ανώνυμους. Επαναφορά με τον Τσίτο. Βλέπουμε και απέναντι ο Νάσης σηκώνεται αστοχή, εξεπαφής ο Νάσης. Μαζεύει όμως ο ίδιος μεγάλη αστοχή εκεί από τους ανώνυμους, αλλά ευτυχώς ο Νάσης πήρε το rebound και έχουν μια δεύτερη ευκαιρία τώρα οι ανώνυμοι. Σωτηρόπουλος θέλει να περάσει πατώντας όμως την γραμμή. Από ωραίο στην προηγούμενη φάση είναι ωραίος αυτή. 2-14 για τη λήξη. Κοτσαμπάς. Όχι 2 και 14, επαναλαμβάνω 3 και 14. Ο Κοτσαμπάς κάνει επιθετικό και βγαίνει εκτός παιχνιδιού με το 5ο του φάουλ και το time out εδώ. Επιστρέφουμε για τελευταία 2 και 58. Επιστρέψαμε. 31-28, προηγούνται οι ανώνυμους. Μπάλα τώρα στα χέρια του Σωτηρόπουλου. Φάουλ από τον Νταλάκα πάνω στο Βιδιαδάκη.
δουλειά. Αλλά μαζεύει ο Πέτροβας για να σηκωθεί για να του βάλει τα λάθη και φάουλ από τον Πέτροβας. Ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο στο παιχνίδι. Πολύ θα μπει επίσης 31-34. Σακελαρόπουλος, αλλά 40. Σακελαρόπουλος βρήκε το Σωτηρόπουλο που σηκώνεται και το βάζει. Κεφάλι 5 πόντων για τους ανώνυμους. Για να δούμε τα σφυριά που θα κάνουν εδώ. Ο Σαμέρας προσποιείται στη γωνία, έβγαλε για τον Ταλάκα. Ούτε εκείνος θα πάρει κάποιο σουτ. Αλλά 13 για την επίθεση. Σταματίου Νταλάκας ελευθερώθηκε, θα το πάρει το σούτ εν τέλει, ήταν μεγαλό. Άργησαν αρκετά εδώ τα σφυριά, δεν βρήκαν σούτ. 13,6 δεύτερα ή 12,6, όπως και να έχει, υπάρχει το time out. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, υπάρχει φάουλ. Φανταστούμε, δουλειά
Καραϊδάκη, αμέσως από τα σφυριά σχεδόν, δύο βολές, ευκαιρία να κλειδώσει το μάτς και να στείλει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι εδώ ο Βυριαδάκης. Θα βάλει και τη δεύτερη για το 38-31 Σταματίου. Θα πάρει το τρίποντο. Με μπόλη Γαμπίλη είναι άστοχος. Ακελαρόπουλος μαζεύει. Η σειρά θα σταλεί σε τρίτο παιχνίδι και καθοριστικό παιχνίδι. Ξανά χαμηλό το σκορ. Αυτή τη φορά όμως βγαίνουν νικητές οι Ανώνυμους με ένα 5-12 επιμένους. Δεν θα το δεκάλεπτο να κάνει δουλειά για εκείνους. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το παιχνίδι αυτό μαζί μου. Εύχομαι σε όλους. Καλή συνέχεια.